Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Σάκος, λέγε, κύριε Σάκος. Κύριε Σάκος, της προσευχής μου. Ενώ τη συνδέσή μου αντιληθεία σου, άκουσα με τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει στην κρίση μετά το δούλου σου. Ότι ου δικαιωθεί στον οποίο σου παζώ. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό ψυχή μου τα πίνου σε νησβήν τη ζωή μου. Δεκάτη όμω σκοτεινή σε όνο σου νεκρού και δία σε πεμπέζει ζωή μου. Εν εμεί τεράκτη καρδί μου. Εμνή την ημέρα των αρχαίων μελέτησαν πάση τη έργη σου πείμα στο χειρό σου μελέτων. Διεπέτρεσα προσέτα χείρα μου ψυχή μου ω γίαν υδρώση. Ταχύ άκουσον με κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και μειωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου την εξέλιπησα. Γνώρισον με κύριε οδόν εν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προς τα κατέφυγα. Δίδαξον με του πίντα θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με ενηγή ευθεία. Ένα κοινό το όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους τελείγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Θεός Κύριος επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο και επιχαλήστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντοτε έθνη εγκυκλωσάρμε και το όνομα του Κυρίου ημιν άμην αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγινε το αυτή και έστε θαυμαστήν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τι Θεοτόκο εκτενών την προγράμμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν εν μετανία κράζοντας εκ βάθους ψυχής δέσποινα βοήθησον εφημείς πλανιστήσα σπέψον απολύμεθα υποβλήθους θεσμάτων μη αποστρέψεις τους δούλους καινούς σε γαρκεμόνι ελπίδα και κτήμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ουσίω πίσω μεν ποτέ Θεοτό και τα δυναστεία σου λαλήν η ανάξη. Υπήγαξη προείστασο πρεσβεύουσα τη συμπασερίσατο εκ των σούτων κινδύνων της δε διεφύλαξε νέος την ελευθέρους. Ου κάπως το μεντέσποινα έξου στους βαρκούρους σώτησα ή περί παντίον δεινών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέρα ελέος και το πλήρως τον εκτριβώς εξάρτησον το νόημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου νοβιών με στήδια παντός. Σήμωνα ήματο και το πονηρό μου απειών σου επίσης από σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θες. Ιδού γάρα να μη συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσης έμει μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς. Κραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζει με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέτη ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον ματιό μου και πάσα στα σανομίες με εξάλλησον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδος με την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ό,τι θέλησα στη σύνε το κάνω λοκαυτώματα ακού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδονώσει. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία σου της Ιών και υποδομηθεί δοτή τη Ιερουσαλήμ.
τότε ευδοκείς της ίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε νήσουν το θυσιαστήριό σου μόσχους. Η το χέρα διαγγέλου δεξαμένη και τα κούσα των πτήστην των ίδιων, Παρθένε σώζε τους εμεγαλύνοντας. Ανυμνούμεν τον Υιόν σου Θεοτόν και κεβούμεν πανάσμαντο δέσποινα, παντός κινδύνου ρίσε τους ηγέτα σου, βασιλέων προφητών και αποστόλων και ο μαρτύρων υπάρχει στο κάψιμα και προστασία του κόσμου πανάμωμε, γλώσσα πάσα εφημί και με χαρίζει και δοξάζει τον άθρετον τόπον σου, τον Ορθοδόξον Μαρία Θεόνυμφε. Δώσ' Χριστέ μου και μη το αναξίωθημα των την άφεση δέομαι της εντεκούσης προσβείας σου. Κύριε, ως εσπαγνός, επισέ μου τας ελπίδας εν εθέμην Θεοτόκε, σώσον τες προσβείας σου και δώρισέ μη τες μάτων την άφεση. Ψάλλομεν χαίρε κόσμου ηλαστήριον Παρθένε, χαίρε στάμνε και λιμνή κρίχνη απάνχρισε του Θεού μάνα και φωτός Θεόνυμφε. Ψάλλω μέση το Θεό τον Τριάδη, εκβούντες φωνήν την Τρισάγιον, εκδισοπούντας ημάς επίσης σωτηρίας φληρήξαστε. Ω Παρθένε, είτε κούσα τον Σωτήρα και δεσπότην του κόσμου και Κύριον, αυτόν δισόπισωσε τα ψυχάσιμον. Χαίρε ώρα, χαίρε όρος, χαίρε μάτε, χαίρε πύλη, χαίρε κλίμαξ, χαίρε θεία τράπεζα, η πάντων χαίρε βοήθεια δέσποινα, τες πρεσβείες ελεήμων της Μητρός σου της Αχράντου και πάντων των Αγίων σου τα σε ελεή το λαό σου δώρησε, την πρεσβεία των Αγίων ενδόξων αρχαγγέλων και αγγέλων και της των ανατάξεων, τους δούλους σου σώτερ καλώς διαφύλαξον, την πρεσβεία του τιμίου και ενδόξων βαπτιστού σου προδρόμου. Προφήτουτε Χριστέ και σώτε τους δούλους σου φύλαξον, την πρεσβεία των ενδόξων αποστόλων και μαρτύρων και πάντων Αγίων σου τα σε ελεή το λαό σου δώρησε, την πρεσβεία των ενδόξων αρχήρων, Θεοτόκια του δούλου σου φύλατε ως προστασία του κόσμου και στήριγμα, την πρεσβεία του Αγίου και ενδόξου εις Αποστόλου Κοσμάτου Αιτωλού, όν των θείων και ιερών ναών, εις μνήμην αυτού θεμελιούμεν και με τα πάντων των Αγίων τα σέλεη, πάσιν ημίν της συμπροσεχομένης εν διόρατα αυτή, δώρησε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον Πατέρα και Υιόν δοξολογούμεν και το Πνεύμα του Άγιον λέγοντες, τριάς Αγίες όσον τας ψυχάς ημών, και νυν και ήγε στους αιώνας των ενωμήν, οι αρήτες επεσχάτων συλλαβούσα και τεκούσα των κτήσιν των ίδιων, Παρθένες όντε τους εμεγαλύνοντας, της Εσπανίας την πύλη να άνοιξαν οι μην ευλογημένοι Θεοτόκε, ελπίζοντας εις έμοια στοχίσομεν, ρηστήμεν δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του Ιωάννου του Χριστιανών. Του Κυρίου δεηθούμεν. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν και των Τρισάγιων ύμνων αναμέλπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίντιαί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Νυν επέστη ο καιρός ο πάντας αγιάζων και ο δικαίος ημάς αναμένει κριτή. Άρε πίστεψω ψυχή προς μετάνοια, όσοι αμαρτωλός γίνει κράζουσα συνδάκριση. Κύριε ελέησον με, να μας συνέχει υποβρύσος, Χριστέ πηγή των Ιασέων, εν το πασέμ το ναό της Παρθένου σημερών. Το της νάμας είναι υποβρύσος, Χριστέ πηγή των Ιασέων, εν το πασέμ το ναό της Παρθένου σημερών. Το της εις ευλογίας ραντισμό, φυγαδεύεις τας γνώσους των ασθενούντων, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών. Πρεσβή Παρθένωσέτε και σαφυρώγαμε, και Παρθένωσέμινας μη τυραννήφευτε, Θεότο και Παρθένε Μαρία, Χριστόν των Θεών ημών ηκέτε με, σωθήνε ημάς. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών, και σηκώ
όριση των θεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Οικοδομήσε Κύριος την Σιών, και οφθήσετε τη δόξη αυτού. Πρόσκομε. Λαός ο χτιζόμενος εν έσυ των Κύριων. Σοφία. Πράξεων. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Σοφία, πρόσκομε. Αδελφοί, η σκηνή του μαρτυρίου είναι της πατράς ημών εν διερήμω. Καθώς διετάξα το λαλόν το Μωυσή, ποιήσε αυτήν κατά τον τύπονο νεωράκιν. Ήν και οι συνεγόν διαδεξάμενοι οι πατέρες ημών, μετά Ιησού εν την κατασχέση των εθνών. Ον έξωσεν ο Θεός από προσώπου των πατέρων ημών, έως των ημερών Δαβίν, ως έβρε χάριν ενώπιον του Θεού και ητήσα το ευρύν σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Σολομών δε οκοδόμησε ακούσομεν το Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εις πολλά έτη δέσποτα. Εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Όσκομεν. Το καιρό εκείνο ερθόν ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλίππου, ερώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου. Ιδέ λοιπόν, ημέν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερμίαν, ή ένα των προφητών, λέγει αυτής. Ημείς δε τι να με λέγεται είναι, αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, Μακάριος η Σίμων Βάριωνα, ότι σάρξ μα, ουκ επεκάλυψεσαι, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής, καγώ δε συλλέγω ότι σύ Πέτρος, και επί τόφτη την πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία, και πήλε άδου
ου κατησχίσους ελαύτες και δώσος ήτας κλείς της βασιλείας των ουρανών και ο εανδύσεις επί τη δύς έστε δεδεμένον εν της ουρανής και ο εανλύσεις επί τη δύς έστε δεδεμένον εν της ουρανής. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παντελεήμονος το Τιμίο Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντως του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέ της Ιεράς ημών Συνόδου των αδελφών ημών των επισκόπων πρεσβυτέρων και των διακόνων και των μοναζόντων και πάστης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Υπέρ Κύριε ελέησον. Υπέρ του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης Μαξίμου Μοναχού και της συνοδείας αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγιαστήνε το ειδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του έργου των χειρών ημών και του αισίως και ταχύα χθηνέ του το εις πέρας του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητής. Αμήν. Παναγίας ακράντου υπεραυλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν εις ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Επίσης πάσαν δόξα τιμή και προσκύνησιε του Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Μέγασι Κύριε ο Θεός ημών, ο Άναρχος και αιώνιος, ο εκμειώντων εις το είναι παραγωγόντα σύμπαντα, ο εν σοφία την γην θεμελιώσας και στερεώσας τους ουρανούς εμφρονήσει, σύ παντοκράτορα περινόητε και απερίνυπτε, ο έχουν θρόνων ουρανών και υποπόδιον την γην, ευδοκίσας, ευδόκισας κατοικίνεν ημίν, και εμπεριπατήν το λαό σου, και έδωκα στο Μωυσή πρόσταγμα και υπογραμμών, και το Βεσσαλεήλ ενέθηκα ως πνεύμα σοφίας, και ικάνωσες αυτούς προς απαρτισμόν της κοινής του μαρτυρίου. Το δε Σολομώντη
έδωκας φρόνησιν και σοφίαν πολλήν και οκοδόμησαν οίκον εν το όνοματί σου. Και αγάπη σας, Κύριε, και υγεία σας τα συνόματά σου, και ηρετήσω κατοικίνεν αυτής, και εισακούιν εκεί των δαΐσεων των δούλων σου, ημέραστε και νυχτός. Επισέ τίνιν και εμείς σήμερον, τον θεμελιούντα την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, των ναών τούτων της δόξης σου, επ' ονόματι του Αγίου δόξου, νέο ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Εδωλού την εδράζομεν. Κύριε, και σε ηγετεύομεν και σε παρακαλούμεν. Στερέωσον ο Θεός την Εκκλησία εν εκτίθεντο τιμίο αίματι του μονογενού Θεού. Στερέωσον και τον οίκον τούτον εις τον αιώνα του αιώνος και την μονήν ταύτην ήτης ακολούθως θεμελιωθήσετε. Τους θεμελίους αυτούς αραγείς και ασωλεύτους διατήρησον και τελείους τούτους ανάδειξον, όπως αν και εν αυτής πανεφήμις οδές και απαύσεις δοξολογίες ανυμνόμεν σε τον αληθινόν Θεόν ημών, ο πρέπεις η πασίμνος ευχαριστία και δόξα το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και του πνεύματι σου. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών, που εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και αγιά σας τα ύδατα και ευλόγησον δια τους κλήσεως τους αυτών αυγένας, σου μένοντα το τους δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος του του μεταλείψεως του κερατισμού και γενέστο εμήν Κύριε εις υγεία ψυχής του σώματος. Σίγουρα ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίντια ηγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στην βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Κωνσταντίνο σήμερον, συν Δημήτρη τη Ελένη, το Σταυρόν εμφαίνουσι, το πανσεβασμίον ξύλων, πάντων μέλτων, Ιουδαίων ασυνεινώντα, όπρον δε πιστών ανάρτων κατεναντίων, βήμας γαρανε δείχτη, σημείων μέγα και πολέμης φρικτό. Αγίου Κοσμά. Ιας πίστεως διδασκαλία, κατεκόσμησας την Εκκλησία, ζήλωτης των Αποστόλων γενόμενος, σιγαρτή τη αγάπη θερουμένος, Ευαγγελίου το λόγον διεσπήρας. Κόσμα εν δόξε Χριστό τον Θεόν νικέτευε, χωρίσαστε ημί το μεγα ελεός. Κύριε εκπρόσωπε της Βουλής, βουλευτά, Κύριε Νομάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Άγιε καθηγούμενε, Άγιε καθηγούμενοι, πρώην καθηγούμενοι, στενήν ηγούμενοι, Τίμιον Προσβητέριον και περιούσιο λαέ του Κυρίου. Είναι συγκινητική ημέρα αυτή. Κύριε εκπρόσωπε της Βουλής, βουλευτά, Κύριε Νομάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Άγιε καθηγούμενε, Άγιε καθηγούμενοι, πρώην καθηγούμενοι, στενήν ηγούμενοι, Τίμιον Προσβητέριον και περιούσιο λαέ του Κυρίου. Είναι συγκινητική ημέρα αυτή, η φθινοπορεινή που είναι τόσο γλυκιά και ανορθωτική με τον καθαρό αέρα εδώ πάνω και αναζωογονουμένη και επιζωογονουμένη με τα νάματα του αγιασμού
και τους λόγους τους οποίους ανεγνώσαμε και τα ιερά τροπάρια εδώ εις των χώρων αυτών, εις τα συμπορίας της Κοινήνης, της Ζήριας εδώ, που εξελέγει και ήρθαν οι δωρητέοι, οι οποίοι εβοήθησαν και ενίσχυσαν την όλη σκέψη, ώστε σήμερα ευρισκόμεθα στην ευχάριστον θέση μετά την συγκεκριμένη απόφαση της Ιεράς Συνόδου περί ιδρύσεως της Ιεράς Μονής του νέου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Εντολού εδώ εις των χώρων αυτών. Θα ακολουθήσουν και έγγραφα, θα ακολουθήσουν και σχέδια, είναι έτοιμα, θα ακολουθήσουν και εγκρίσεις και όλα αυτά και βάσει των νόμων και των καθεστώτων και προπαντός της παραδόσεως της χριστιανικής Βυζαντινής. Θα το όπως ελπίζουμε και με τη βοήθεια του Θεού είμαστε βέβαιοι ότι θα έρθει εις πέρας, θα γίνει εδώ ο Ιερός Ναός. Πανομοιότυπον ενς μικρογραφία της Αγίας Σοφιάς. Και ύστερα από λίγο καιρό κάτω πλησίων εδώ ένα άλλο γυναικείο μοναστήρι που θα έχει και αυτό την ονομασία, θα έρθει την καταγωγή από την πόλη και θα είναι η Αγία Βραχέρνα. Σε λίγο καιρό ετοιμάζονται και αυτά. Έτσι πλουτίζεται η Κορινθία, η οποία όπως είχα την ευκαιρία το προλίγων ημερών να πω, εδώ επέκτηκε το όλο θέμα της ελευθερίας του ελληνικού λαού το 1822 με την πλήρη καταστροφή του Δράμανη, που άρχισε στα Δερβενάκια, στο Αγιονόρι, στο Κιάτο εκεί με τους Πεσμεζάδες και τελείωσε χωρίς ούτε ένας να φύγει από όσους ήρθαν στην Κορινθία, να φύγει πουθενά αλλού. Μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη όλοι έπεσαν εντός των ρίων της Κορινθίας και εμπλουτίζεται τώρα με αυτά τα παραδοσιακά συγκροτήματα τα οποία θα αποτελέσουν παρηγορία και δύναμη και φωτισμόν αλλά και δόξαν και κάλος εδώ και θα δώσουν και στην περιοχή αξία και γενικά θα αποβούν κάτι το οποίο θα είναι θα αρχίζει δια της Κορινθίας εξαιρετικό και ανεπανάληπτο. Χάρις ίστας του Αγίου Ηγουμένου, ο οποίος καθιερώνεται σήμερα, διότι ήδη έγινε το Ηγουμένο Συμβούλιο, γίνονται τα πρακτικά και όλα αυτά. Και είναι και πρόεδρος του συνδέσμου, του Ιεραποστολικού Συνδέσμου του Αγίου Κοσμάτου Εντολού, ώστε κατάμφω και με τη μία ιδιότητα και τη άλλη, η μία δεν προσκρούει ούτε βλάπτει την άλλη. Οι Απόστολοι ήσαν και κήρυκες και λειτουργοί και θεραπευτέ και άνθρωποι που εφρόντωσαν για τους φτωχούς, τα πάντα έκαναν. Το ίδιο και εδώ, ό,τι μπορούμε περισσότερο θα κάνουμε. Θα κάνουνε δηλαδή, διότι εγώ τώρα πορεύομαι προς άλλους κόσμους λόγω της ηλικίας μου και είναι θέμα χρόνων, αλλά θα εξακολουθήσουν και αυτά, θα είναι η ανάπαυση της ψυχής μας και όλων εκείνων οι οποίοι βοήθησαν. Και διαβάσαμε το Ευαγγέλιο, χάρις ίστας του Αγίου Ηγουμένου, ο οποίος καθιερώνεται σήμερα, διότι ήδη έγινε το Ηγουμένο Συμβούλιο, γίνονται τα πρακτικά και όλα αυτά. Είναι και πρόεδρος του συνδέσμου, του Ιεραποστολικού Συνδέσμου του Αγίου Κοσμάτου Εντολού, ώστε κατάμφω και με τη μία ιδιότητα και τη άλλη, η μία δεν προσκρούει ούτε βλάπτει την άλλη. Οι Απόστολοι ήσαν και κήρυκες και λειτουργοί και θεραπευτές
Και άνθρωποι που εφρόντωσαν για τους φτωχούς τα πάντα έχαναν. Το ίδιο και εδώ. Ό,τι μπορούμε περισσότερο θα κάνουμε. Θα κάνουνε δηλαδή. Διότι εγώ τώρα πορεύομαι προς άλλους κόσμους λόγω της ηλικίας μου. Και είναι θέμα χρόνων. Αλλά θα εξακολουθήσουν και αυτά. Θα είναι η συνάπαυση της ψυχής μας και όλων εκείνων οι οποίοι εβοήθησαν. Και διαβάσαμε το Ευαγγέλιο, της εκκλησίας που είπε ο Κύριος, είπε εις τον Πέτρον ότι εις την ομολογία του Πέτρου, ο οποίος είπε «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αυτό έγινε εις την Πανεάδα. Έχει σημασία το ότι έγινε εις την Πανεάδα. Η Πανεάδα, η Πανεάς αυτή είναι εις τους πρόποδας του Λιβάνου, προς το μέρος της Παλαιστίνης. Και από την Περίχωρο εκεί πηγάζει ο Ιορδάνης ποταμός, ο τόσο συνδεμένος με το σωτηριώδες έργο του Χριστού. Εκεί στην Πανεάδα έχει σημασία το ότι ελέγχθησαν αυτά και δόθη ομολογία. Διότι η Πανεάς αυτή ονομάζεται στην Ευαγγέλια Κεσάρια του Φιλίππου. Ή το Πανεάς, ελέγχεται το Πανεάς από τους Αλεξανδρινούς, διότι είναι πουλί το δάσος του Λιβάνου, και εκεί ελατρεύεται ο Παν, ο Θεός των αρχαίων Ελλήνων, ο ειδωλολατρικός, ο οποίος έχερε πολύ μεγάλη τιμή και ευραβία. Και είναι ο πολεμικός Θεός. Και η Εκκλησία είναι ειρηνικών, αλλά ακραδάντος ισχυρών, οχυρών που δεν καταπίπτει ως προς την άμυνα της. Έτσι εκεί έγινε η ερώτηση προς τους μαθητάς, και η απάντηση ότι «Συ ή ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και εκεί είπε τελικά το συμπέρασμα της συνδιαλέξεως αυτής της ομιλίας ο Κύριος ότι «Συ μακάριος ή Σίμων βαρ Ιωνά, είσαι ευτυχισμένος μακάριος Σίμων ιέ του Ιωνά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκαλύψεσαι». Αυτά που είπες δεν τα είπες αφ' εαυτού σου, αλλά τα έβαλε στη γλώσσα σου και στο νου σου ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής. Και σε αυτά στηρίζεται η εκκλησία, η εκκλησία την οποία ιδρύω και πήλε άδου ούκα της Χίσους είναι αυτής. Αλλά εδώ θα προσθέσω και κάτι άλλο που είναι άγνωστο. Εις την Πανεάδα εκεί, εις την Κεσάρια του Φιλίππου, την έφτιαξε ο Φίλιππος, ο Ηρώδης ο Φίλιππος, προς τιμήν του Κέσταρος. Γι' αυτό την ονόμαζαν Κεσάρια του Φιλίππου, η Πανεά, την Πανεάδα αυτή. Από εκεί κατήγεται η Αιμορροούσα, η οποία πήγε με μεγάλη πίστη, πίστης και εδώ, πίστης και τα λόγια του Πέτρου. Είναι συνδυασμένα, επήγε κοντά στον Χριστό και δεν είπε τίποτα, εσκέπτε το μούνι της, λέει «Καν των αιματίων αυτού άψομαι, σωθήσομαι». Δεν χρειάζεται ούτε να του πω, μόνο να τον ακουμπήσω θα σωθώ. Διότι είχε υποφέρει πολύ και υπό ιατρών πολλά βασανιστήσα και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθώσα, δεν είχε άλλη ελπίδα. Είμαι το Χριστό. Και ούτε να του μιλήσει είχε το θάρρος. «Καν των αιματίων αυτού άψομαι, σωθήσομαι». Επήγε λοιπόν και ακούμπησε τον Χριστό. Και ο Χριστός πετάχτηκε και λέει «Κάποιος με ακούμπησε». Και το λένε οι μαθητέ. «Κύριε, βλέπεις τον όχλο συνθλίμοντα σου». Τον έθλιμο ήταν κοντά, δεν μπορούσε να περπατήσει. «Βλέπεις τον όχλο συνθλίμοντα σε». Και λέγει «Στις μου ύψατο». Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός λέει «Ύψατο μου της». «Κάποιος με ακούμπησε». «Εγώ γαρ είδον δύναμην εξελθούσαν απ' εμού». Και τότε λέει «Η γυνή αυτή τρέμουσα και χλέουσα, πήγε και διηγήθηκε εις τον Χριστό όλη την αλήθεια». Και λέγει ο Χριστός «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη». Τέτοια πίστη δεν βρίσκει κανείς εύκολα. Αλλά αυτό που θα ανακοινώσω είναι συνεχεία το εξής, ότι το είδε με τα ίδια του τα μάτια του ο ιστορικός Ευσέβιος, ο Κεσαρίας της Παλαιστίνης, ο οποίος είτε ο σοφός άνθρωπος, έγραψε την ιστορία περί Εκκλησίας, είτε ο πνευματικός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και αυτός εβάπτισε τον Μέγα Κωνσταντίνο,
ο λίγας ημέρας πρωτού πεθάνει ευαπτίστηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως, γιατί τότε ευαπτίζονται τόσο μεγάλοι και πρωτού πεθάνουν. Είναι άλλο θέμα. Δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, εκεί αυτή η γυναίκα ήταν πλουσία, ήταν αρχόντισσα μεγάλη και είχε μεγάλη έπαυλη το σπίτι της εκεί, στην Κεσάρια της Φιλίππου. Και εκεί επήγε και έστησε στον κήπο της ένα άγαλμα του Χριστού. Και ο Άγιος Ευσέβιος της Κεσάρια το είχε δει αυτό το άγαλμα. Δεν το χτύπησαν. Είναι στα όρια του λιβάνου, δεν το κατέσπασαν, ήταν ο άντρας και άλλοι. Έμεινε. Και από εκεί, και από το Άγιο Μανδύλιον, επήραν τη μορφή, ποια περίπου είναι η μορφή του Χριστού. Εκεί όλα αυτά αποτελέσματα πίστεως. Και πίστεως και θαυματουργικής ενεργητικής ενεργίας και ευγνωμοσύνης έπειτα, η οποία έρχεται και κάνει την πίστη ζωντανή και σταθερά και ζεστή. Έτσι όλα αυτά έγιναν εκεί. Κατά τον ίδιο τρόπο με την πίστη εδώ προχωρούμε και θα προχωρήσουμε και θα χτιστεί και θα προχωρήσει με τη βοήθεια όλων εδώ και της Κορινθίας και διαμέσου του συνδέσμου και διόνυς της Ελλάδος. Όλοι οι άνθρωποι θα βοηθήσουν στο να γίνουν αυτά και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα γίνουν. Να ευχόμεθα να γίνουν και να τελειώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε. Ο Θεός να ευλογεί όλους. Είναι μεγάλη χάριση το έλεος του Θεού τώρα που γίνονται όλα αυτά και θα δώσω στον Άγιο Καθηγούμενο, θα δώσω τον λόγο τώρα, ίσως θέλει να πει και να ευχαριστήσει. Ανεβείτε πάνω. Και να ευχαριστήσει. Ευχαριστώ ο Χριστός μαζί και όλη η ευλογία και η χάρη του Θεού μαζί. Σεβασμιότητα Άγιε Δέσποτα και σεβαστέ μας Ποιμενάρχα, κύριε Παντελεήμονα. Ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε. Ο Θεός να ευλογεί όλους. Είναι μεγάλη χάριση το έλεος του Θεού τώρα που γίνονται όλα αυτά και θα δώσω στον Άγιο Καθηγούμενο. Θα δώσω τον λόγο τώρα, ίσως θέλει να πει και να ευχαριστήσει. Ανεβείτε πάνω. Και να ευχαριστήσει. Ευχαριστώ ο Χριστός μαζί και όλη η ευλογία και η χάρη του Θεού μαζί. Σεβασμιότητα Άγιε Δέσποτα και σεβαστέ μας Ποιμενάρχα, κύριε Παντελεήμονα. Άγιοι Πατέρες, σεβαστό Πρεσβυτέριο, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, κυρίες και κύριοι. Με τη βοήθεια του Θεού, πρωτίστως, τις ευλογίες του μεγάλου και σπουδαίου εθνομάρτυρος και Ιεραποστόλου Κοσμάτου Αιτωλού, του Διαπλησίου Κήρυκος της Ορθοδοξίας και Μέγανα Μορφωτή του γένους μας και βεβαίως πάνω απ' όλα με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, του τόσο καλοκάγαθου και σπουδαίου και μεγάλου κατά την ταπεινή μου άποψη Ποιμενάρχου. Έφεσε η μέρα σήμερα, 3 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Διονυσίου, του Αρεοπαγίτου, εδώ σε αυτό το μικρό και ταπεινό χωριοδάκι, Κιλίνη, πρώην Μπούζη, Δήμου Στυμφαλίας, πάνω σε ένα πολύ ωραίο, όπως βλέπετε, βουνό, όρος, με θέα από κάτω ακριβώς τη λίμνη της Στυμφαλίας, ακριβώς από κάτω μας, και με μία πολύ ωραία και παραρωματική θέα, έφτασε η ώρα σήμερα με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μας να θέσουμε τον πρώτο λίθο, τον θεμέλιο λίθο της πρώτης ανδρώας Ιεράς Μονής εν Ελλάδη, Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού. Όπως καταλαβαίνετε, πιστεύω ότι η συγκίνηση η οποία διακατέχει και την ελαχιστότητά μου και την αδερφότητά μας και βεβαίως το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Ορθοδόξου Αποστολικού Συνδέσμου Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, που εδώ και 6 συναυτά έτη με την βοήθεια του Θεού και του Αγίου Κοσμά κάνουμε ένα το κατά δύναμη ιεραποστολικό, κοινωνικό και
και εθνικό έργο γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά θα έλεγα και στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, όπως υπάρχουν πολλές μαρτυρίες. Θα έπρεπε και θα πρέπει να δώσω θερμά συγχαρητήρια κυρίως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, στο Αγίου Κοσμά και σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Αγίου Κοσμά του Τολού που εργάστηκαν αόκνος όλα αυτά τα χρόνια για την Ιεραποστολή και βεβαίως για να φτάσουμε σήμερα εδώ για να γίνει πράξη ο Ιερός Ναός που όπως ακούσατε πολύ καλά του Αγίου Κοσμά του Τολού θα είναι πανομοιότυπο αντίγραφο της Αγιάς Σοφιάς, της βασιλεύουσας των Ελλήνων. Είναι ένα μεγαλόπνο σχέδιο και όνειρο το οποίο πιστεύουμε με τη βοήθεια του Θεού και την δική σας να πραγματοποιηθεί όσο γίνεται πιο σύντομα. Σχέδια υπάρχουν εδώ του πολιτικού μηχανικού μας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Δημητρίου Καΐπη. Υπάρχουν εδώ ορισμένα από τα σχέδια τα οποία μπορείτε να δείτε όσοι δεν έχετε δει και να θαυμάσετε το αριστούργημα που θα γίνει σε λίγο διάστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι η μέρα σήμερα είναι για όλους εμάς κυρίως, πρωτίστως, πολύ συγκινητική και μεγάλη. Και βεβαίως για όλους εσάς και άνδρες και γυναίκες και το Σεβαστό Ιερατείο και τους μοναχούς που ήρθαν από όλες τις Μητροπόλεις και από την Αθήνα και από όλες τις Μητροπόλεις της Πελοποννήσου και βεβαίως πρωτίστως από την Κόρινθο. Ήρθατε εδώ και είναι βέβαια και μεγάλη μας χαρά και μεγάλη τιμή και βεβαίως και συγκίνηση πιστεύω και σε εσάς να είναι έκδηλη και φανερή. Εύχομαι οι ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Παντελεήμωνα, οι ευχές και οι προσευχές όλων εσάς που ήρθατε σήμερα είτε από κοντύτερα είτε πιο μακριά για να παρευρεθείτε στη θεμελίωση της Ιεράς Μονής μας, να βοηθήσουν και να ανυψωθούν σαν πύρινη ρομφαία εις τον ουρανό, εις τον θρόνο του Πανάγαθου και Φιλάνθρωπου Θεού μας, ούτως ώστε να μας δώσει και την δύναμη και το κουράγιο και την πίστη να συνεχίσουμε το έργο μας, διότι όπως καταλαβαίνετε το έργο το οποίο ξεκινάμε δεν είναι μικρό και θα χρειαστεί μεγάλος κόπος, πολλά χρήματα και πολλές, θα έλεγα έτσι, προσπάθειες μεγάλες. Πιστεύω όμως στις προσευχές όλων σας και βεβαίως του Σεβαστού μας Μενάρχη που οι ευλογίες του είναι μέχρι τώρα και θα είναι πλούσιες και μεγάλες και εύχομαι ο Θεός να τον έχει πάντα καλά και να του δίνει και κουράγιο και δύναμη και χρόνια και υγεία για να συνεχίσει το μεγάλο και πειματορικό έργο του το οποίο είναι γνωστό σε όλους μας. Να βοηθήσουμε από όλες οι ευχές σας και του Δεσπότη μας γρήγορα να δούμε ανυψωμένο περίπου γύρω στα 30 μέτρα ύψος στο ναό του Αγίου Κοσμά που θα είναι αντίγραφο της Αγίας Σοφιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, ευχαριστώ τις δημόσιες αρχές, τον διοικητή αστυνομίας και τον κύριο Δήμαρχο οι οποίοι συνετέλεσαν στο να γίνει η σημερινή μας αυτή εκδήλωση και η θεμελίωση και τα μηχανήματα οποία βοήθησαν μέσω της Δημαρχίας και του κύριου Δημάρχου να φτιαχτούν οι δρόμοι και το πάρκινγκ και τον κύριο Νομάρχη και τον Βασάρχη και όλους εκείνους ιδιαίτερα από το χωριό Μπούζη, τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Πέτρο, τον κύριο Κώστα και όλους τους κατοίκους εδώ του Μπουζίου, του χωριού Μπουζίου Κιλίνη, νυν Κιλίνη, οι οποίοι με περιέλαβαν με πολύ αγάπη και καλοσύνη όπως και το γειτονικό χωριό Καλιάνη, με πολύ αγάπη που ειλικρινά και καλοσύνη και σεβασμό που ειλικρινά λιγάκι ξαφνιάστηκα, δεν το περίμενα γιατί συνήθως υπάρχουν κάποιες έτσι αντιδράσεις για μοναστήρια από τα γειτονικά χωριά. Σε όλα σχεδόν τα μοναστήρια που γνωρίζω πάντα υπήρχαν κάποια προβλήματα. Δόξα τω Θεώ, τα χωριά και οι κάτοικοι μας αγκάλιασαν και με αγκάλιασαν με πολύ αγάπη, με πολύ τιμή, με πολύ σεβασμό και πρόθυμοι αμέσως έτρεξαν να κάνουν ό,τι τους ζητήσω. Μέχρι και ο κύριος, ο πρώην πρόεδρος του χωριού, ο κύριος, πώς λέγεται, Ζαρακιώτης, με ρούχα της δουλειάς, με πότες, εδώ στον δρόμο που ήρθα τώρα δεν το γνωρίζετε περισσότερο, είναι μπροστά μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με πότες έπεσε μέσα στα νερά και στις λάσπες εκεί και βάλαμε τις σωλήνες για να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος για να μπορέσετε να δείτε τα αυτοκίνητα και εσείς σήμερα, γιατί ήταν πολύ κατηφορικός και δεν μπορούσαν να περάσουν τα αυτοκίνητα.
Ευχαριστώ όλους σας μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Εύχομαι ο Άγιος Κοσμάς να χαρίζει σε όλους σας υγεία, χαρά, ευτυχία και πλούσιες ευλογίες, τις οποίες είμαι βέβαιος και σίγουρος ότι θα έχετε όλοι σας και οι κάτοικοι του χωριού και κυρίως εκείνοι που βοήθησαν και πρωτοστάτησαν και όλοι εσείς που ήρθατε σήμερα εδώ για να μας θυμίσετε και ποτίσουν να θυμίσετε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και πιστεύω με τη βοήθεια του Θεού να ξαναέρθετε πάλι κοντά μας σύντομα για να εγκαινιάσουμε πλέον τον ναό του Αγίου Κοσμά που θα είναι πρώτος ανδρικός ναός σε όλη την Ελλάδα και ίσως και στο εξωτερικό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και κυρίως στους επισήμους. Και βεβαίως πριν κλείσω θα ήθελα ξεχωριστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εδώ δεξιά μας βεβαίως είναι όλα εκείνα τα απαραίτητα για να κεραστείτε, αναψυκτικά, νερό, γλυκίσματα, τυροπιτάκια και η ευλογία που θα σας δώσουμε ένα αναμνηστικό μπρελόκ με τη μορφή του Αγίου Κοσμά και πίσω είναι το αντίγραφο της Εκκλησίας μας που είναι η Αγία Σοφιά. Φεύγοντας ο καθένας σας θα πάρει ένα αντίγραφο μπρελόκ και μία εικονίτσα με τον Άγιο Κοσμά επάνω και από πίσω γράφει Ιερά Μονή, Ιερά Μητρόπολης Κορίνθου, Ιερά Ανδρώα Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Κυλλήνη Κορινθίας και τα τηλέφωνα. Πριν φύγετε θα παρακαλέσω όλοι σας να πάρετε τα αναμνηστικά αυτά. Αν μπορέσω θα δώσω εγώ και ο Σεβασμιότατος μάλλον και η ελαχιστότητα μου σε όλους σας τις ευλογίες αυτές, αν μπορέσουμε γιατί είστε πολλά άτομα. Αν όχι θα τα πάρει ο καθένας μόνος του. Και βεβαίως πριν φύγετε να κεραστείτε όλοι, υπάρχουν πολλά για όλους. Και όσοι από εσάς, τους αγαπητούς αδελφούς, δεν έχετε πάρει το πρώτο τεύχος του περιοδικού μας, που είναι πάλι η φωνή του Πατροκοσμά, ένα πολύ ωραίο, σύγχρονο, έγχρωμο περιοδικό, 52 σελίδων, με πάρα πολλά πλούσια θέματα μέσα, κοινωνικά, ιεραποστολικά, εθνικά, εκκλησιαστικά, εσχατολογικά, ενημερωτικά. Όλοι να πάρετε όσοι δεν έχετε πάρει και όσοι δεν έχετε δώσει την διεύθυνσή σας, δεν έχετε γραφτείτε συνδρομητές, είναι δωρεάν το περιοδικό μας, το διανέμουν δωρεάν και βγαίνει κάθε τρίμηνο. Τώρα σε 10 μέρες βγαίνει και το δεύτερο τεύχος. Μπορείτε να το πάρετε και να γραφτείτε συνδρομητές να σας το αποστέλουμε στην οικία σας κάθε τρίμηνο δωρεάν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και βεβαίως στον σεβαστό μας Μενάρχη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, κ. Παντελεήμονα, που μας τίμησε σήμερα την παρουσία του, θα θέσει τον πρώτο θεμέλιο λίθο στη μονή μας και βεβαίως πάντοτε μας γεμίζει με χαρά και πολλές ευλογίες. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Μαντάμ! Εδώ, φέραμε τον εστί. Πάρ' το παραπέρα. Επί την ασάλευτον Χριστέ, πέτραν των έδωλων σου, την εκκλησία σου στερεώσον. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, του Αγίων Δόξα Αποστόλου,
και ουρανοβόμενος Παύλου. Του Αναγίης, ναι, ναι, βέβαια, του Αγίου Ενδόξου, νέο ιερομάρτυρος, Κοσμά, του επίκλην ετολού του Ισαποστόλου, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε εμάς. Ο Χριστός και η Παναγία, δια των πρεσβειών του Αγίου Ανώπου, της Αποστόλου Κοσμά, ή με τα πάντων ημών, εν ευχές και χαρά και υγεία. Εντάξει, ναι. Και οι κυρίες των επιμετών πνεύμων, εν ιδίες τα λάθη τα παιδεία, εμνίστη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου, εμελέτησα. Διεπέλασα προς έντας χείρας η ψυχή μου ως γη πανηγυρός, το αρχή εισάγουσο του Κύριε, εξέλεγε. Έχετε το βάρος όλο του έργου. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό μου. Χάρης ίστας του Αγίου Ηγουμένου, ο οποίος καθιερώνεται σήμερα, διότι ήδη έγινε το Ηγουμένο Συμβούλιο, γίνονται τα πρακτικά και όλα αυτά. Και πρόεδρος του συνδέσμου του Ιεραποστολικού συνδέσμου του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, ώστε κατάμφω και με τη μία ιδιότητα και τη άλλη, η μία δεν προσκρούει ούτε βλάπτει την άλλη, οι Απόστολοι ήσαν και κήρυκες και λειτουργοί και θεραπευτέ και άνθρωποι που εφρόντωσαν για τους φτωχούς, τα πάντα έκαναν. Το ίδιο και εδώ, ό,τι μπορούμε περισσότερο θα κάνουμε. Θα κάνουνε δηλαδή, διότι εγώ τώρα πορεύομαι προς άλλους κόσμους λόγω της ηλικίας μου και είναι θέμα χρόνων. Αλλά θα εξακολουθήσουν και αυτά, θα είναι η συνάπαυση της ψυχής μας και όλων εκείνων οι οποίοι βοήθησαν.